η φανέλα με το νούμερο 10. Ο Μαραντόνα αποθεώνεται από τον κόσμο. Είναι μια σημαντική στιγμή για μας και για το ποδοσφαίρο μας. Να βλέπουμε τη φανέλα με, με τη λέξη Μαραντόνα στο... με τα ερυθρόλευκα χρώματα. Βίβα Γκρέσια, βίβα Ολυμπιακός. Ενθουσιάζεται και ο πρόεδρος εκεί. Έχουμε και άλλα πλάνα από την κάτω κάμερα, θα τα δούμε σε λίγο. Να τα, τον βλέπετε. Να κουνάει τη φανέλα και να φεύγει. Βεβαίως η εικόνα του Μαραντόνα κατά πολλούς, με τα κιλά εννοώ, σοκάρει, αλλά ο Μαραντόνα είναι ο Μαραντόνα. Είναι ένας από τους δύο μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έζησαν και έπαιξαν ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη. Παρέμβαση του Επάλε και γύρισε προς τον Βενετίδη, ζητώντας να τον προειδοποιήσει, ενώ τώρα η παλιά για τον Μπάκιρ Τζίογλου είναι επικίνδυνη για τον Ηρακλή. Την άμυνα του Ολυμπιακού, άστοχο το σούτ από τον Μπάκιρ Τζίογλου, η πρώτη καλή ευκαιρία από τον Ηρακλή στο 10ο λεπτό. Ριβάλντο έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ, ενώ Φινοκαλιώτης κάνει συστάσεις στους παίχτες των δύο ομάδων, στον Ζιωβάνι, στον Παπά Ζαχαρία. Εκτέλεσε ο Ριβάλντο, η μπάλα θα καταλήξει στο δοκάρι, ευκαιρία για τον Ζιωβάνι. Ο Γιωργάτος το σούτ άστοχο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ήταν διπλή μετά από το δοκάρι του Ριβάλντο. Με τον Ζιωβάνι να προσπαθεί θεαματικά. Κόντρες ευνόησαν εκεί τον Μπάκιρ Ζίωγλου και τον Κουσανίδη. Μπαλιά για τον Παντελή Καπετάνο. Βγαίνει και ο Νικοπολίδης από την αιστεία του, αφήνοντας εκτεθειμένη την αιστεία του. Παρ' όλα αυτά κατάφερε με διπλή προσπάθεια εκεί να κερδίσει την μπάλα. Απέφυγε και τον Μπάκιρ Ζίωγλου. Τροφοδότησε τον Ριβάλντο. Βενετίδης με τον Επαλέ θα βγάλει την σέντρο. Βενετίδης προσπάθησε ο Γιωργάτος και στην συνέχεια πάνω στην κίνηση δοκίμασε εκεί ο Γεωργιάδης, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός στην προσπάθειά του. Ο Ριβάλντο, ο Κάς και ο Γεωργιάδης. Εκτέλεσε ο Γιωργάτος. Κεφαλιά του Ριβάλντο πάνω στη γραμμή. Έδιωξε την μπάλα εκεί ο Σνάουτσνερ. Έδιωξε τώρα ο Σούρερ. Κεφαλιά από τον Λαγό. Μια κεφαλιά προς τα πίσω του Στολτίδη. Υπάρχει υπόδειξη για offside, έχει σηκώσει το σημαίνει ο επόπτης. Άφησε ο Φινοκαλιώτης τη φάση να εξελιχθεί. Φάουλ για τον Ηρακλή, ο Νικοπολίδης θα μπλοκάρει. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην αιστεία του Ολυμπιακού και γρήγορα η επαναφορά. Με το δυνατό βολέ, η πάσα ουσιαστικά για τον ΟΚΑ που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Από εκεί και πέρα θα ψάξει κάποιο στήριγμα. Κύπριος κάνει τις προσποιήσεις, προσπάθησε να γυρίσει και ζητάει χέρι. Για να δούμε αν ο Φινοκαλιώτης το έδειξε, το είδε. Δείχνει την λευκή βούλα, καθώς πέφτοντας το έδαφος από την προσπάθεια του Κύπριου επιθετικού, ο Σεγκυρή βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Ευκαιρία λοιπόν για τους γηπεδούχους στο 15 του δευτέρου μέρους. 1-0 με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Πρέδρακ Τζόρτζεβιτς, να ανοίγει το σκορ. Έδειξε όπως ο Στολτίδης, νέα κεφαλιά του Κώστα Καπετάνο. Ο Μπακίρ Τζίογλου συνεργάζεται με τον Κώστα Καπετάνο. Ποιος βγάζει την σέντρα, η κεφαλιά του Παντελή Καπετάνου, η μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή για να φτάσει στην ισοφάριση. Μπάλα κατέληξε out. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα θα περάσει από όλους και ο Γεϊτά θα χάσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να την στείλει στα δίχτυα της αιστείας του Ολυμπιακού. Κατέληξε out το 5ο corner για τους γηπεδούχους. Κεφαλιά πάνω στη γραμμή και πάλι ο Δρούγας από τον ΟΚΑ αυτή η ευκαιρία. Τζόρτζεβιτς σουτάρει, ο Αμπάρης με δυσκολία κατάφερε να απομακρύνει και στην συνέχεια από τον Σεγκυρή κόντρα. Φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Ριβάλντο ασάρει για τον Τζόρτζεβιτς, αυτός άφησε για τον Μάριτς που σουτάρει πάνω στην κίνηση. Θα στοχίσει ο Μίλος Μάριτς.